Πάμε να δούμε τι γίνεται στο θέμα της θερμοκρατίας. Ναι, ναι. Είπαμε δύο κουβέντες πριν για το ποιες είναι οι εξελίξεις και οι ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι λένε και οι έρευνες όμως. Βέβαια. Και αν ανησυχεί την αστυνομία αυτό το νέο κύμα των τρομοκρατών, γιατί όπως το είπες πολύ επιτυχημένα, μάλλον χτύπησαν φλέβα. Έστω και τυχαία. Τυχαία έπεσαν πάνω, όπως μάλλον. Τυχαία είχαν γίνει και άλλα πράγματα στο παρελθόν. Γιατί για 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο Μαυροϊδάκος είναι μαζί μας. Ακριβώς. Ο Στράτος Μαυροϊδάκος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ειδικών Φρουρών. Καλημέρα και Μαυροϊδάκο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Φλέβα χρυσού, μάλλον χτυπήσατε από ό,τι καταλάβαμε. Εγώ σας μιλήσω για να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων. Το ξέρουμε. Το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας κάνει επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά όντως πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέμε. Αλλά όντως, όπως είπατε και εσείς πριν, και μια τυχαία έκρηξη, όπως είχε γίνει και στα χέρια του Ξηρού, εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη. Και γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε στις αρχές ακόμη των ερευνών. Ήδη έχει συλληφθεί και η γυναίκα χτες, η οποία ήρθε από το εξωτερικό, από τη Βέρνη συγκεκριμένα μέσω Βερολίνου, και είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της η αντιτρομοκρατική και δίνει μάχη με το χρόνο. Έχει τα τρία άτομα, τον 31χρονο που προσήχθη οικειοθελώς στην αντιτρομοκρατική, την τραυματισμένη γυναίκα, η οποία και αυτή έχει συλληφθεί, καθώς και την γυναίκα που συνελήφθη χθες. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια της αντιτρομοκρατικής αυτή τη στιγμή είναι από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από τα τεχνητά μέσα που έχει, από κάμερες της περιοχής, να μπορέσει να ταυτοποιήσει και άλλα άτομα, εάν μπαινόβγαιναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Πόσο καιρό ήταν αυτό το διαμέρισμα στην κατοχή αυτών των ατόμων και αν έχουν βρεθεί βέβαια πολλά αξιοποιήσιμα στοιχεία, όπως κουκούλες, όπλα, ψηφιακά ίχνη, λάπτοπ. Νομίζω ότι έχουν αρκετή δουλειά μπροστά τους. Και διαγράμματα από ό,τι είδα, από ό,τι είδαμε. Σωστά, από αυτά που έχουν ανακοινωθεί επίσημα υπάρχουν. Λογικό είναι να υπάρχουν και άλλα τα οποία, επειδή είναι η εξέλιξη των ερευνών, δεν είναι να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτό που δείχνει πάντως, και από ό,τι είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες, ότι ήταν μια τρομακτική βόμβα, μια βόμβα μεγάλης ισχύως, που εάν ήταν, και αυτό θα αποδειχθεί από τις έρευνες, η στιγμή που την είχαν μεταφέρει και δεν παρασκευάστηκε εκεί, απλώς για να την τοποθετήσουν την ίδια ημέρα σε έναν στόχο τον οποίο θα τον βρει αντιτρομοκρατική, που θα πηγαίνουν να τοποθετήσουν μια βόμβα μαμούθ, τότε καταλαβαίνετε ότι έχει αποσοβηθεί ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα. Για να καταλάβουμε, κύριε Μαυροϊδάκο, τέτοιες βόμβες έχουμε δει να εκρήγνυνται στο παρελθόν στην Ελλάδα, για να καταλάβουμε το μέγεθος. Καταρχήν βλέπουμε την εικόνα της Βολκατοικίας, θα μου πείτε τώρα. Η οποία πολυκατοικία, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει πρόβλημα στατικότητας. Ναι, στο παρελθόν μην ξεχνάμε την μεγάλη βόμβα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ήταν τρομακτική, είχε πολύ μεγάλη ισχύ, και παρόμοιος εκρηκτικός μηχανισμός έχει τοποθετηθεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο Υπουργείο Εργασίας απέναντι από την Alpha Bank στην οδό Σταδίου, την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη μια τρομοκρατική οργάνωση, και παρόμοιος μηχανισμός, τώρα όχι τόσο μεγάλης ισχύως από ό,τι φαίνεται, είναι αυτό το χτύπημα που έχει αποσοβηθεί από κακή συνδεσμολογία και την πήραν άφικτοι οι άνδρες των ΤΕΜ. Ναι, δεν τις κάνανε ελεγχόμενη έκρηξη και εκεί έχουν στοιχεία στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί. Ναι. Άρα υπάρχουν στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσει να, από τη συνδεσμολογία της άφικτης βόμβας που έχουν στην κατοχή τους οι άνδρες των ΤΕΜ και της αντιτρομοκρατικής, αν έχει αφήσει ίχνη αυτός ο εκρηκτικός μηχανισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν αν είναι η ίδια η οργάνωση ή κάποιο παρακλάδι μια συγκεκριμένη οργάνωση. Η γυναίκα που συνελήφθη, ξέρετε αν συνεργάζεται, ξέρετε αν απαντάει, ξέρετε αν τη στηρίζει. Δεν άκουσα το ερώτημά σας. Λέω, η γυναίκα η οποία συνελήφθη, γνωρίζετε τη στάση που τηρεί, αν συνεργάζεται με τις αρχές, αν απαντάει, τι δηλώνει, αν δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση.
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Συνήθως πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουν μια επικοινωνία με τον δικηγόρο τους, αρνούνται να μιλήσουν και οι περισσότεροι από αυτούς που κινούνται, να μην ξεχνάμε, στον αντεξουσιαστικό χώρο, αρνούνται να δακτυλοσκοπηθούν κιόλας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Η άρνηση δακτυλοσκόπησης ισχύει και σε άλλες χώρες. Μπορεί να γίνει δεκτό τέτοιο πράγμα, να μην δακτυλοσκοπηθεί κάποιος, αν πει δεν θέλω να δακτυλοσκοπηθεί. Με σταματάνε εμένα και μου λένε δακτυλοσκόπηση, συλλαμβάνουμε. Εγώ μπορώ να πω όχι. Το έχω συναντήσει κι αλλού, νομίζω. Ναι, δηλαδή το έχω ακούσει. Υπάρχει και στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Θα σας πω κάτι απλό. Αν δεν είχε αυτός ο νεκρός, ο οποίος φαίνεται να είχε στα χέρια του αυτόν τον εκρηκτικό μηχανισμό, ξέρετε πώς ταυτοποιήθηκε. Πώς. Δεν ήταν συσημασμένος, εδώ δεν υπήρχαν στοιχεία και λογικά να είχε αρνηθεί, αφού κινούνταν στον εξωτερικό χώρο, να δακτυλοσκοπηθεί. Είχε συλληφθεί στην Γερμανία. Στο Βερολίνο, σε συγκέντρωση αντιξουσιαστών που είχαν προκληθεί επεισόδια, και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει άρνηση, είχε δακτυλοσκοπηθεί και από εκεί πήρανε τα στοιχεία του και μπόρεσαν να τον ταυτοποιήσουν. Σε εμάς, αν πω εγώ δεν θέλω, δεν με δακτυλοσκοπούν? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Αν αρνηθείτε τη δακτυλοσκόπησή σας, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να μην δακτυλοσκοπηθείτε. Μάλιστα. Κύριε Μαυριδάκο, λοιπόν, να κλείσουμε. Υπάρχει ανησυχία σε εσάς, στη τάξη σας, για το νέο κύμα τρομοκρατίας αυτό, την νέα γενιά? Όπως καταλαβαίνετε, οι συνάδελφοί μου και ειδικότερα οι σκοποί σε αστυνομικά τμήματα και αυτοί που κάνουν περιπολίες έχουν αυξήσει την επαγρύπνησή τους σε ό,τι αφορά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, όταν βλέπουν και οι ίδιοι ότι υπάρχει αυτή μια τέτοια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία δεν θέλει να κάνει, θέλει νεκρούς, δεν μπορεί να μην θέλει νεκρούς όταν τοποθετούν μια τέτοια βόμβα, και όσο και να λένε ότι παίρνουν τηλέφωνο και ειδοποιούν πριν, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η βόμβα, αν είχε τοποθετηθεί και υπάρχει προειδοποιητικό τηλέφωνο, σίγουρα θα ήταν μέσα στον αστικό ιστό, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν και εντολές για αυξημένη επαγρύπνηση σε στόχους και στην υπηρεσία προστασίας επισήμων, καθώς και στις στατικές δυνάμεις, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα. Έρχονται γιορτές, όπως καταλαβαίνετε, και ελπίζουμε η αντιτρομοκρατική να φτάσει στην άκρη του νήματος και να υπάρχουν και άλλες συλλήψεις και να μην υπάρχει κάποια τρομοκρατική οργάνωση. Να είστε καλά, κύριε Μαυριδάκο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυριδάκο, την καλημέρα μας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.